Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Πέφτουν σήμερα στην Κέρκυρα οι υπογραφές για την τελική φάση της μεταβίβασης της Τρένοσε στους Ιταλούς επενδυτές, με την κυβέρνηση να θέλει να διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις που δημιούργησε η υπόθεση της Eldorado Gold. Μαζί μας ο Δημήτρης Περφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά η κυβέρνηση θα επιδιώκει να ξαναφέρει ξανά στο τραπέζι τη λογική της επενδυτικής ευκαιρίας, το Green Vest, όπως είχε πει και πριν από κάποιες μέρες ο Πρωθυπουργός, το οποίο αυτό αφήγημα τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά μετά την υπόθεση Eldorado Gold με την εταιρεία να παγώνει τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Χτες είχαμε όμως την υπογραφή των δύο από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, και φαίνεται ότι κάπως εξομαλύνεται η κατάσταση. Βέβαια, από την άλλη, η κυβέρνηση έχει να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο πολύ επικίνδυνες άκρες. Από τη μία, έχουμε την πίεση που δέχεται και εντός αλλά και εκτός συνόρων, ακόμα και από τις Βρυξέλλες, για το κομμάτι των επενδύσεων, επιδιώκοντας να πείσει ότι η Ελλάδα παραμένει ένας σοβαρός επενδυτικός προορισμός και ότι οι επενδυτές που τοποθετούνται στη χώρα δεν θα έχουν προβλήματα όπως αυτά που έχει η Eldorado Gold, τουλάχιστον θα έχουν ένα ξεκάθαρο περιβάλλον. Και από την άλλη, έχει ένα πολύ έντονο εσωτερικό ακροατήριο και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς αρκετοί είναι οι βουλευτές οι οποίοι έχουν θέσει κόκκινη γραμμή στην περίπτωση της συγκεκριμένης επένδυσης για την εξόρυξη του χρυσού, απειλώντας ακόμα και να προχωρήσουν σε άλλες κινήσεις. Δεν θέλω να πω να ρίξουν την κυβέρνηση, αλλά σίγουρα να προκαλέσουν αρκετά θέματα. Οπότε αυτό που προσπαθεί να κάνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, είναι να δείξει ότι ναι, μεν υπάρχει ένα θέμα με τον Eldorado Gold και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει να υπάρχει με κάποια βήματα μπροστά, κάποια βήματα πίσω, αλλά αυτό είναι μεμονωμένη περίπτωση. Η ευρύτερη εικόνα για την Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός δεν αλλάζει. Η Ελλάδα θέλει, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, να παραμείνει ένας φιλικός προορισμός για τους επενδυτές. Από την άλλη, βέβαια, έχει και το αγκάθι του ελληνικού, είτε αυτό το λέμε αρχαία, είτε το λέμε δάσος, η επένδυση στο ελληνικό και αυτή έχει αρκετά προβλήματα, ακριβώς έχει παγώσει. Από την άλλη, όμως, προσπαθεί να δείξει ότι σε κάποιες άλλες επενδύσεις δεν έχουν βαλτώσει, κινούνται χρήματα, υπάρχουν θέματα από τα οποία προχωράει η γραφειοκρατία, ανοίγουν χρήματα από το ΕΣΠΑ, και αυτό είναι και το μήνυμα που δίνει σήμερα και από την Κέρκυρα, ότι τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις οι αποκρατικοποίησεις όχι μόνο προχωράνε, αλλά προχωράνε γρήγορα και αυτό θα γίνεται άμεσα, και αυτός είναι ο δρόμος προς τα εμπρός, όπως είναι στην περίπτωση της Τρένοσε. Μένει βέβαια να δούμε αν θα πείσει αυτό, γιατί έχουμε ένα βήμα μπροστά, τρία βήματα πίσω, και μένει να δούμε πότε και πώς, με ποιο τρόπο θα ξεκαθαρίσει αυτή η εικόνα και αν τελικά οι ξένοι επενδυτές θα πιστούν ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει εικόνα, έχει αλλάξει πρόσωπο και έχει γίνει πιο φιλική στους επενδυτές.